Ποιο είναι αυτό το κράτος που το 2021 μπορεί να αφήνει αβοήθητους ανθρώπους στο χιονιά, στο Μάτι, στη Μάνδρα, στον Ασπρόπυργο, στο Διόνυσο, με υποβαθμισμένο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και blackout λόγω εκρήξεων? Ποιο είναι το κράτος που θεωρεί κόστος τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές στα δάση την ίδια στιγμή που λέει σε κάθε κάτοικο μου ζητάτε πολλά γιατί φουσκώνει ο λογαριασμός λόγω της κρίσης? Ποιο είναι το κράτος που επιλέγει να αναλαμβάνει το ρίσκο των απολειών σε ανθρώπινες ζωές ή στην καλύτερη περίπτωση με ψευτοαποζημιώσεις αντί να δαπανίσει πόρους για μια αποτελεσματική πολιτική προστασία? Τα νούμερα μας συγκλονίζουν στο Δήμο Διονύσου. Πολιτική προστασία, εργαζόμενοι 2, πράσινο, εργαζόμενοι 4, ηλεκτρολόγοι 5. Σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ξεπούλημα της ενέργειας στη χώρα μας, στη ΔΕΔΙΕ έχουμε 1.000 εργαζόμενους μείον τα τελευταία χρόνια, όπως και περικοπή δαπανών για τη συντήρηση δικτύου. Δήμοι, περιφέρειες, κεντρικό κράτος θεωρούν προτιμότερο να μας αποζημιώνουν με ψίχουλα παρά να κάνουν έργα υποδομής και πρόληψης. Είναι όμως πανέτοιμοι αντίθετα όταν πρόκειται για συνεργεία εργολάβων που κόβουν το ρεύμα σε νοικοκυριά που δεν έχουν να πληρώσουν. Η Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Διονύσου πρέπει να διεκδικήσει να αποκατασταθούν άμεσα στο 100% όλες οι ζημιές σε περιουσίες και αυτοκίνητα με καταγραφή των ζημιών από το Δήμο, όπως και σε όσα νοικοκυριά δεν μπορούν με πεσμένα δέντρα μέσα στις αυλές τους, να αναλάβει ο Δήμος να τα κόψει και να τα τεμαχίσει. Δεύτερον, αποκλειστική ευθύνη και μέρημνα του κράτους η οργάνωση της πολιτικής προστασίας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού. Φανταστείτε σε ένα Δήμο Διονύσου με τέτοια έκταση και μορφολογία να έχουμε 2 υπαλλήλους στην πολιτική προστασία. Πρέπει να καταγράψουμε και να σταθούμε αλληλέγγυοι όπου χρειάζεται σε όσους έχουν ανάγκη τροφίμων, νερών ή μεταφορά ασθενή. Επίσης, να απαιτήσουμε από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια, το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών την πλήρη αποζημίωση των νοικοκυριών.